Bisschen oldschool. Immer oldschool. Ja. Aber ich bin schon so mehr. Nein, nein. Also. Ach, da war ich. Το πρώτο μου κάδρο. Για να το δούμε λίγο, για να δείξω. Ναι, αλλά... Τη φωτογραφία πιάσα που είμαι με άφρο μαλλί, σαν του Ραλφ Μάτσο. Του Καράτε Κιντ. Είμαστε εδώ πέρα με τον Ολυμπιονίκη μας, τον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη. Θέλω προσπάθεια για να το κάνουμε τη μία αυτό το πράγμα τώρα. Είμαστε εδώ πέρα δύο κάτοχοι μαύρου ζωνών. Δύο μαύρου ζωνάδε. Θα τα πούμε σαν δύο μαύρου ζωνάδε μεταξύ μα. Ναι. Μιλήσουμε στα ελληνικά ή στα κορεάτικα. Στα ελληνικά, α πούμε, για την καταρχή. Έτσι. Το να θυμάσαι την παιδική σου ηλικία και πράγματα που έχει μάθει είναι πάντα. Εμένα με βοήθησε πολύ. Αυτό το λέμε και εμεί στα παιδιά που κάνουν τίποτα και στου γονεί. Ότι και ψυχικά και σωματικά το τίποτα βοηθάει πάρα πολύ όλα τα παιδιά να κάνουν πολύ δύσκολα αθλήματα μετά. Γιατί αυτό που μαθαίνεις όταν είσαι πιτσιρικάς, αυτές οι πολύ δύσκολες ασκήσεις που κάνεις, μετά ανεβάζουν τόσο πολύ τον πύχη στο συντονισμό που έχεις με τον κορμί σου, που μετά όλα τα αθλήματα είναι αρκετά πιο εύκολα να το κάνεις. Και νομίζω ότι φάνηκε και από τον τρόπο που ελέγχεις και τον κορμί σου όσα χρόνια παίξεις μπάσκετ, ότι είχες μια άλλη αρμονία σχέση με τους άλλους ψηλούς. Να σου πω κάτι. Τι είδα εγώ. Σκέφτηκα να κάνουμε μαζί, ήθελα και το καιρό να κάνουμε αυτή τη φιλική συζήτηση. Είδα πριν λίγες μέρες ένα παλιό μου δικό μου αγώνα. Ήταν 18 χρονών, 17-18. Και είδα ότι τα πόδια μου ήταν νταούλια, διπλάσια από ό,τι ήταν το κορμί μου. Ναι. Και σκεφτόμουν, λέω, που θυμόμουν δηλαδή και όταν έκανα εγώ προπόνηση τότε το Taekwondo, ότι ήταν 70% πόδια, 30% χέρια. Εσύ το τέκμα που έκανε και όλα αυτά το παραδοσιακό που έχει και χέρια. Εμά που είναι το καθαρά αγωνιστικό είναι 98% πόδια. Ακόμα δηλαδή. Ακόμα περισσότερο, ναι. Και είναι και ακόμα πιο δύσκολο γιατί στο άλλο το τέκμα το παραδοσιακό, το ITF, που είναι και αυτό πολύ δύσκολο άθλημα, έχουν την έξοδο των χεριών. Δηλαδή, άμα η φάση είναι εκτός ισορροπίας, έχει τα χέρια για να σώσει τη φάση. Σε εμά είναι μόνο πόδια. Και πρέπει από όποια θέση και να βρίσκεται το κορμί σου και όσο χαλασμένη ισορροπία και να έχεις, πρέπει να ψάξεις να βρεις να κάνεις κάτι με τα πόδια γενικά. Εσύ, όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας σου ήταν ο πρώτος δάσκαλος και μεγάλος αθλητής και αυτά. Πήγες κατευθείαν μέσα. Δεν είχες από τριών ετών, εγώ δηλαδή φωτογραφίες έχω τα παιδιά μου. Στο σπίτι, σε βόλτα. Ο πατέρας μου φωτογραφίες πάντα που είχαν όλες από μικρός, όλες μέσα στο γυμναστήριο. Πρώτη φορά που περπάτησα στη φωτογραφία πάνω με γράμματα, πρώτη μέρα που περπάτησε ο Αλέξης στο γυμναστήριο. Πρώτη μέρα. Φωτογραφία του γυμναστήριου, έτσι είμαι εκεί, εκεί περπάτησα. Πρώτη μέρα που έκανα προπόνηση με ημερομηνία, πρώτη μέρα που το ένα. Όλα μέσα στο γυμναστήριο, μέσα στο συνέδριο του Τίγκοντο. Είσαι δύο μέτρα και δύο. Με παπούτσια, ναι. Εσείς τώρα στον μπάσκετ μετράτε με παπούτσια χωρίς να ξέρω. Εμείς στον μπάσκετ ο καθένας μετράει ό,τι θέλει, γράφει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι 2 μέτρα ξεπόλυτος. 2 μέτρα ξεπόλυτος. Ξεπόλυτος για να είναι 2-3, 2-4. Εγώ ρίχνεις 2-3 πόντους. Θα βάλω και το μαλλί. Ακόμα έχω. Δεν σου μπήκε ποτέ να πας σε άλλο άθλημα. Καταλαβαίνω ότι ο πατέρας μπορεί να σε άφηνε. Κοίτα, θα σου πω, έκανα πάρα πολλά αθλήματα, όχι να μου πήγε. Το πρώτο άλλο άθλημα που έκανα ήταν hardball. Μεγάλωσα στην Τριανδρία και ο τρίτονας τότε στην Τριανδρία είχε πάρα πολύ μεγάλη παράδοση. Έπαιξα hardball και ήμουν Γαλλός. Έφυγα από το hardball, έπαιξα λίγο βόλεϊ, μετά έπαιξα λίγο μπάσκετ εδώ στο Μακεδονικό, στα μικρά, προπαιδικά. Αλλά όλα ήταν με ημερομηνία λήξης, γιατί ήξερα ότι όταν φτάσω στα 15-16 πρέπει να σοβαρευτώ για να κάνω αυτό το οποίο είμαι... Να είναι το πεπρωμένο μου. Ναι, αυτό, δηλαδή το ήξερα. Πειραματιζόμουν μετά άλλα τα αθλήματα, μερικές φορές και εις βάρος του Taekwondo, αλλά πάντα υπήρχε η πεποίθηση ότι τα κάνω για να περάσει η ώρα μου, δεν τα κάνω δηλαδή για να... Έκανες... και ας πούμε και στο βόλεϊ, έκανες την προπόνηση, χωρίς να έκανες και... Έκανα και Taekwondo, ναι. Ναι. Έκανες και παραπάνω. Έκανα και παραπάνω. Γι' αυτό μετά δηλαδή όταν άρχισε να σοβαρεύει το πράγμα του Taekwondo και καταλάβαινα ότι οι προπονήσεις από τα άλλα αθλήματα μου χαλούσαν τις προπονήσεις του Taekwondo, δεν χρειάστηκε να μου πει δηλαδή πατέρα. Θα ήσουν καλός
τώρα που σε δεν ξέρω. Να είσαι ο καλός συμπαίχτης. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ από τη φύση μου είναι λίγο ασυμφωνία χαρακτήρα το ατομικό άθλημα που με διάλεξε να κάνω. Είμαι λίγο, γενικά μου αρέσει η ομάδα και η ομαδικότητα. Αλλά αν μου πεις τώρα πώς θα ένιωθα να είμαι σε ένα παιχνίδι και να παίζω καλά και να χάσω εξαιτίας των συμπαικτών μου, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Γιατί αυτή η ελευθερία, αυτή η ελευθερία που είχα εγώ μέσα στον αγώνα και ήμουνα υπεύθυνος και αν χάσω και αν κερδίσω, είναι κάτι στο οποίο έμαθα και δεν ξέρω αν μπορώ να ζήσω διαφορετικά από αυτό. Έχω παίξει δηλαδή και στην Αλάνα πάρα πολλές φορές μπάσκετ, ας πούμε, που είναι το αγαπημένο μου άθλημα μετά τον Τέκβοντο. Και δεν με θυμάμαι πάντα να. Μάλλον με θυμάμαι πάντα να μην μπορώ να παίξω χαλαρά. Δεν μπορούσα δηλαδή. Αυτό είναι στο αίμα του πρωταθλητή. Ναι, και όταν ας πούμε έκανε κάποιος από τους φίλους μου που παίζαμε μαζί εξαιτίας του, όταν έκανε κάτι και χάναμε, δεν βρίαζα, με πείραζε γιατί δεν είχα μάθει έτσι. Είναι ψυχολογία που σου κάνει μια ζωή μέσα από ένα άθλημα, γίνεται κομμάτι του χαρακτήρα σου μετά. Εντάξει, εννοείται αυτό. Εντάξει, ξέρουμε ότι τη σπουδαία σου καριέρα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό σου. Όλα έχουν σχέση. Εντάξει, όλα έχουν σχέση. Αν διαλέγεις να κάνεις ατομικό άθλημα, γίνεται κομμάτι του χαρακτήρα σου και άμα έχεις μάθει από τόσο μικρός. Μαθαίνεις έτσι και μετά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να μπορείς να μπει σε κάτι ομαδικό. Όπως και το αντίστροφο, έτσι. Ναι, τώρα και έτσι που το λες, προσπαθώ να πω και μάλλον. Καλά, δεν το έκοψα το τάικμποντο από αυτό. Εντάξει, ναι. Δεν έκοψα το τάικμποντο από ύψος. Εγώ συνέχισε. Να ψηφίσει. Να μπορούσες. Αλλά ναι. Και τότε είχε και ψηλού συνήθειε. Κοντά ίδια. Ναι, αλλά εγώ ήμουν στην καρδίτσα του εκεί πέρα που δεν είχα. Έχω παίξει με τύπο 2-12 φίλο, 2-13. Έχω παίξει και με 2-5, έχω παίξει και με 85. Εντάξει, παρκιά η κατηγορία είναι έτσι. Ναι. Εντάξει, χρειάζεται γρηγοράδα, χρειάζεται ρεφλέξ, όλα αυτά εντάξει, τα ξέρω. Είναι απαιτητικό. Ολυμπιάδες. Ναι, δύο φορές Ολυμπιονίκης. Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς ήταν. Όταν ήμουν πιτσιρικάς και έβλεπα τον μπαμπά μου να πηγαίνει έρχεται με τις στολές της τεχνικής, ήταν η πρώτη φορά που ζήλευα. Και κατάλαβα ότι θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Θέλω να φοράω και εγώ τις φόρμες εθνικής και να φεύγω με ένα σάκο αγιάς από το σπίτι για να πάω για αγώνες και για προετοιμασία. Και οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι το απόλυτο. Σε σημείο που τελείωναν οι Ολυμπιακοί π.χ. του 2004 και εγώ δεν έβαζα ένα πλάνο αγωνιστικό του 2005, πήγαινα 4 χρόνια μετά, πάντα. Ήταν πάντα το επίκεντρο της αθλητικής μου συγκέντρωσης. Πολλών είναι έτσι και όλα εντάξει. Στα ατομικά αθλήματα. Στα ατομικά αθλήματα. Αυτό γιατί και η Ελλάδα είναι μια χώρα που ασχολούνται όλοι, ας πούμε, το 50% με το ποδόσφαιρο, το 30% με το μπάσκετ και όλα αυτά είναι με όλα όποιος κάνει μια διάκριση. Και αυτό εντάξει. Εντάξει, να σου πω δεν είναι. Το να είσαι καλό σε κάτι και να τα πηγαίνεις καλά έχει τα πέρυψη του που λένε. Έχει δηλαδή. Πάει πακέτο με την αγάπη, με την αναγνωρισιμότητα ή αποτυχία. Γι' αυτό σου λέω ότι όταν είσαι ατομικό άθλημα νιώθεις το βάρος της επιλογής και το βάρος το ότι είμαι μόνος μου και της ευθύνης. Ναι, και το γιατί δεν έχεις ένα συμπαίκτη να σε πει «Έλα, πάμε το άλλο παιχνίδι να σε φτιάξει, να το κάνεις εσύ». Το 2008 στους Ολυμπιακούς αγώνας, στον πρώτο αγώνα που πήγαμε στον ξαφνικό θάνατο, έληξε ισοπαλία δηλαδή ο αγώνας και πήγαμε ξαφνικό θάνατο. Ο αγώνας του τεκβοντό είναι 3 δίλεπτα. Ναι. Το οποίο κάποιος άλλος που δεν ξέρει, εσύ ξέρεις, είναι πάρα πολύ κουραστικό και τα 3 δίλεπτα είναι αιώνας, δεν είναι 3 δίλεπτα. Δεν σταματάς. Όταν τελείωσε, time out. Όταν τελείωσαν τα 3 δίλεπτα και κατεβήκαμε κάτω 1 λεπτό για να παίξουμε τον ξαφνικό θάνατο, που είναι όποιος πάρει πόντο και κερδίζει, εκείνη την ώρα έκατσα και σκέφτηκα, 4 χρόνια κάνω κάθε μέρα προπόνηση για 6 λεπτά, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χάσω. Είναι πολύ βαρύ. Δεν είχα κανένα να με σώσει εκείνη την ώρα, έπρεπε ο ίδιος. Να, αλλά κατάφερες. Εντάξει, όπως και έχω χάσει από λάθη. Αυτό είναι η μοίρα που έχουμε όλοι συμβαστεί με αυτή τη μοίρα και την αγαπήσαμε κιόλας. Ελλάδα, πόσο σ' αγαπάει η Ελλάδα? Εγώ νιώθω μεγάλη γνωμοσύνη για την αγάπη του κόσμου, έτσι. Γιατί όταν λες στην Ελλάδα, μιλάμε για τον κόσμο. Έχω πολύ, πολύ μεγάλη χαρά και γνωμοσύνη για την αναγνώριση. Νομίζω ότι. Είναι ένας σχεδιασμός του αθλητικού και του αθλητικού μου προφίλ και του χαρακτήρα που έχω βάλει προς τα έξω. Για μένα
το να δείχνει προς τα έξω ποιος είσαι είναι κομμάτι του σπιτιού σου, αυτού που σου μεγάλωσαν οι γονείς σου ίδιοι. Και για μένα με κάνει διπλά χαρά, γιατί ο κόσμος με αγαπάει και σαν αθλητή για τις επιτυχίες που έφερα, αλλά μου δείχνει να καταλάβω κιόλας γιατί ο σοβαρό προφίλ και το μετρημένο που έχω κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια έχει για μένα διπλή χαρά. Κοίταξε, όποιος έχει κάνει καριέρα, όποιος είναι αθλητής αναγνωρίσιμος, που σημαίνει για ένας αναγνωρίσιμος, πρέπει να είσαι από τους καλύτερους. Ασχολούνται μαζί σου. Αυτόματα και εσύ και εγώ, ας πούμε, στο δικό μου το άθλημα, είμαστε και πρότυπα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε. Να προσέχεις πώς. Δεν μπορείς να λες και να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία. Γιατί υπάρχουν μικρά παιδιά, σε έχουν αφήσει στο δωμάτιο, δίνεις αυτόγραφα. Ακριβώς. Δηλαδή. Και άμα είσαι μέσα στα γυμναστήρια και βλέπεις τα μικρά παιδιά πόσο μιμητικά είναι, που ακόμα και τον τρόπο που ξύνεις τη μύτη σου θα το κάνουν γιατί νομίζουν ότι. Καταλαβαίνεις ακριβώς την ευθύνη που έχει η συμπεριφορά σου. Ωραία. Η ζωή σου τώρα τι γίνεται. Έχεις σταματήσει επαγγελματικά. Έχω σταματήσει να προπονούμαι βέβαια. Όπως και εσύ, ας πούμε, σταμάτησες τον μπάσκετ σου στο επίπεδο, αλλά μπάσκετ δεν μπορείς να σταματήσεις. Έτσι και εγώ δεν μπορώ να σταματήσω ούτε το τεκβοντό, ούτε την καθημερινή γυμναστική. Ενίοτε κάνω και υπερβολές, όπως έκανα πάντα μια ζωή και πονάω μετά το πληρώνω για αρκετές ημέρες. Αλλά η ζωή μου έχει αλλάξει πια. Πλέον προτεραιότητα έχει το σπίτι, έχει οικογένεια, έχει γυναίκα μου, έχει το παιδί μου, τα παιδιά μου. Που σίγουρα εκεί πρέπει να δώσω το μεγαλύτερο κομμάτι του αυτού μου και όλα τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά. Με τα παιδιά σου. Με τα παιδιά μου, όπως τα παιδιά μου. Τα λατρεύω, αγαπάω τον γιώκα μου που μεγάλωσε και ψηλώνει και θα μας περάσει και τους δύο. Συνδυμάμαι μικρό τα δύο. Θα μας περάσει και τους δύο, μίνιμουμ 2-7-2-8, μίνιμουμ από ό,τι ναι και όπως μένει και τώρα. Η κορούλα μου τώρα που είναι 9 μήνων κοντά και μου έχει πάρει τα μυαλά το κοριτσάκι, άλλο πράγμα για τους παπάντες. Ναι, τα κορίτσια είναι. Άλλο πράγμα. Τα αγόρια να θέλουν όλοι αγόρια στην αρχή. Μόλις έρθει το κορίτσι, μετά την τρώμε την κεραμίδα εδώ. Τη ζαλιζόμαστε. Καψούρα γιατί. Τη ζαλιζόμαστε. Κάνει μικρός, ο μεγάλος. Κάνει μεγάλο άθλημα. Ο μεγάλος δοκιμάζει μία τον μπάσκετ, μία ποδόσφαιρο. Ο μικρότερος είναι 7,5. Είναι λίγο πιο μικρός. Μία μπάσκετ, μία ποδόσφαιρο, μία σκι θέλει, μία τένις. Καλά είναι να ψάχνει να δοκιμάζει τι είναι αυτό που θέλει. Εγώ έτσι νομίζω για τα παιδιά ότι μέχρι τα 12 πρέπει να είναι ελεύθερα να δοκιμάζουν. Σίγουρα. Όλα. Πρέπει να ελεύθερα να δοκιμάζουν. Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε κάτι για το παιδί μας στο μυαλό μας, αλλά το παιδί να βρει άλλο δρόμο κάπου που και να μην είναι καλύτερος σε αυτό που διαλέξαμε εμείς, να είναι πιο ευτυχισμένος. Γι' αυτό δεν το πατέρα σου αυτό. Γιατί δεν το Να σου πω κάτι όμως. Ο μπαμπάς μου είναι η αιτία που είμαι εδώ που είμαι. Γιατί άμα δεν με έπιανε από το γιακά να με βάλει μέσα στο γυμναστήριο κάθε μέρα από μικρό και να μάθω όλα αυτά που έμαθα, η ζωή μου θα ήταν πολύ διαφορετική. Και όσο και αν τον μίσησα, γιατί το ξέρεις και εσύ ότι τον καλό τον προπονητή πρέπει να το μισείς. Όσο και αν τον μίσησα σαν προπονητή, τόσο τον αγαπάω τώρα σαν πατέρα για όλα αυτά που μου. Καταλαβαίνω ότι αυτόν ευχαριστείς πιο πολύ από όλους και αυτό. Εννοείται ότι. Πάντα χρειάζεται κάποιος όμως. Πάντα και εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου χωρίς να γνωρίζει. Επειδή ασχολούσα με το όνομά μου διάφορα και υπερχόταν στην καρδίτσα, κοίταζε ο πατέρας μου τι είναι αυτή εδώ πέρα, τι το κάνει το παιδί μου. Μόλις άρχισε να καταλαβαίνει, δεν καταλάβει τι έκανε, κατάλαβα όμως όλο το σύστημα. Το σύστημα πώς λειτουργεί. Πήγε. Και μου είπε να ξέρεις ότι θα σε συμπεριφέρονται σαν κρέας. Ναι. Όσο είσαι καλός. Ναι, δηλαδή κρέας. Όχι, πόσο κάνει το κιλό, τόσο. Πόσα λεφτά θα πάρεις, τόσο. Πόσα χρόνια, τόσο. Ξέρεις. Πρέπει να σε προσγείωσε. Ναι, προσγείωσε με τη μία. Μου λέει, οπότε μην χρειάζεται να κάνεις διάφορα πράγματα. Άλλα δηλαδή. Δεν θέλεις να γίνεις κι εσύ μπαμπάς σου. Όπως είναι ο μπαμπάς σου. Ναι, γιατί ό,τι και να ήταν το δικό μου το άθλημα ή ας πούμε ήταν κάτι για το σχολείο. Δηλαδή βοήθησε να φύγω. Να ξεφύγω από την πρώτη μου την καρδίτσα που ήταν μια πόλη, εντάξει. Από τα καλά της με τα κακά. Ναι, αλλά να φύγω να. Σαν μπαμπάς όμως, ναι. Σαν μπαμπάς. Και εγώ, ας πούμε, θέλω. Και ο μπαμπάς μου μπορεί, σαν μπαμπάς και προπονητής, κανείς άνθρωπος δεν έχει κάνει λάθη. Αλλά όταν έλεγα τη λέξη ο μπαμπάς μου, είχα σιγουριά. Αυτό. Ναι. Αυτό θέλω να γίνω και εγώ για τα παιδιά μου. Θέλω να γίνω μπαμπάς, όπως είναι σίγουρα τα παιδιά μου για μένα. Ακριβώς. Κάποιο ευτράπελο τώρα που έχουν γίνει έτσι κάτι. Τι ευτράπελο, ρε, γιατί πού να ξεκινήσει. Πάτε μια καριέρα τώρα, μια ζωή από μικρό μέσα στην τερέν, τις προπονήσεις, τα γέλια μέχρι χαζάμε. Αυτά μας εμένα, ναι.
Αυτά μένουν και οι λίγοι φίλοι που τάζεσαι μαζί. Γιατί πολλά παιδιά να έχουμε κάνει και προπονήσεις μαζί και αγώνες και προετοιμασίες κτλ. Αλλά είναι 2-3 άτομα που με τα μάτια μιλάς. Με τα μάτια μιλάς, σε καταλαβαίνουν, τους καταλαβαίνεις. Και με υπάρχουν, ας πούμε, είχα την τύχη εκτός του αθλητές μου και τους φίλους μου να έχω και τον αδερφό μου μέσα. Mm. Με τον αδερφό μου τώρα πια εμένα η επικοινωνία μου είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχει φτάσει όταν μου έχει κάνει και coach και αδερφός μου, το έχω κάνει και εγώ. Να είναι μέσα στον αγώνα και να παίζει και να με κοιτάζει και με το μάτι να δείχνω κάτι και να το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα. Που να χτυπήσει, που να δει, να δώσει ένα στόχο. Ναι, κάτι. Αυτό, η καθημερινότητα με τα γέλια, με τις χαρές, με τις τράπεζες. Δεν ξέρω να σου πρωτοπώ τώρα. Όχι, δεν κάνω. Δεν έχω ξεχωρίσει κάτι. Δεν είμαι στεναχωρημένος. Δηλαδή, έχω πιεσμένο στην έβραγη ζωή τώρα, ξέρεις όλα αυτά, τα διάφορα που έχουμε. Κάπου μου κλείνουν τα μάτια μου, θυμάμαι ένα παλιό. Εγώ σε θυμίζω σε βάθο βλακή που έχω κάνει σε αγώνα και έχω χάσει, να σου πω την αλήθεια. Την πρώτη αγώνα. Θυμάμαι λάθη που έχω κάνει και πόσο ηλίθιο ήταν αυτό το λάθο που έκανα και κατάφερα και έχασα αυτόν τον αγώνα, α πούμε, δεν μπορώ να το χάσω. Εκεί κάναμε κιόλα. Δεν σου φταίει κανένα. Ωραία, ωραία. Δεν θέλω άλλο να σε κουράσω. Εγώ χάρηκα που σε είδαμε τη στολή. Έπρεπε να μου πει να σου φέρω μια δικιά μου. Να σου είναι. Ξέρεις τι, παίρνω τη μάνα μου και τη λέω ρε μάνα, εκείνη η στολή που είχα, ναι, λέει, την έχω κρυμίσει, δεν με είναι άλλο, δεν είχε έτοιμη. Δεν τη χάρηκα, μόλις το Φεβρουάριο όταν πήρα τη μαύρη ζώνη, ήταν εκείνος ο μήνας, δηλαδή, που άρχισε να σκίζεται το κορμί μου και να ψηλώνω. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι άντεξα, πάω το καλοκαίρι διακοπές, γιατί τα εξήντα και γυρνάω. 10 πόντους πιο ψηλός. 12 πόντους πιο ψηλός και με έδειξε ο προπονητής. Και μου λέει, σταματάς, γιατί πλέον ξεσάρισαν τα πόδια μου να... Ναι. Θέλει αυτή τη... Να μπορείς να ελέγξεις το κορμί σου 110% όχι 100%. Αλλά καλύτερα, σε κέρδισε το μπάσκετ. Ναι, πιστεύω είναι λίγο καλύτερα. Χάρηκες με αυτή τη... Ναι, ευτυχώς με έδειξε. Ευτυχώς με έδειξε. Λοιπόν, να σε είχα συμπέκτη όταν... Να είχα να πάρω κάτι. Τεσσαράκι, κατομάρι, όσοι είναι διαβιώσει, ναι, αυτό. Αλλά θα κάναμε καλό δίδυμο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.